Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky, στο δικό σας κανάλι, στη δική σας εκπομπή. Ραντεβού με την επικαιρότητα, μια εκπομπή που σαν στόχο και σκοπό έχει την επικοινωνία μαζί σας στο δεύτερο μέρος, γιατί στο πρώτο μέρος θα έχουμε καλεσμένη. Να πω ότι σήμερα συγκλονίστηκα όταν είδα τη μητέρα της το Παλούδη σε πρωινή εκπομπή, η οποία γυναίκα, τι να πω, μια κατάσταση τραγική. Ποτέ μια μάνα δεν πρόκειται να ξεχάσει το παιδί της και μάλιστα όταν το παιδί της έχει φύγει με ένα τόσο βίαιο τρόπο όσο έφυγε η κόρη της. Τις τελευταίες μέρες ζήσαμε πάλι ένα μεγάλο γεγονός στην ΚΟ και εξαιτίας αυτού του γεγονότος βγήκε η κυρία Τοπαλούδη και μίλησε για το πόσο κάθε φορά που ακούει ένα τέτοιο γεγονός, ένα τέτοιο περιστατικό, ξαναζεί την ιστορία του δικού της του παιδιού που τόσο βία έφυγε από την ζωή. Όπως βία έφυγε και η κοπέλα από την Πολωνία, όπως ακούμε και όπως διαβάζουμε. Αυτό το οποίο έχει γίνει θέμα συζήτησης τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι η αύξηση των γυναικοκτονιών. Και θα μου πείτε, τέτοιου είδους εγκλήματα δεν είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια? Φυσικά είχαμε. Απλώς τότε τα ονομάζαμε εγκλήματα πάθους ή εγκλήματα τιμής. Πλέον όσο ο καιρός περνάει, αντιλαμβανόμαστε ότι οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες. Και θα έλεγα ότι είναι το πιο ακραίο έγκλημα σεξιστικής και έμφυλης βίας. Το θέμα όμως είναι ότι σε αυτή όλη την διαδικασία, όλα αυτά που ακούμε τελευταία, τι έχει συμβάλει? Έχει συμβάλει το ότι τώρα τα ακούμε λίγο περισσότερο, ότι τώρα ανοίγουν τα στόματα και μιλάνε, ότι πλέον διαπιστώνουμε και βλέπουμε ότι μαζί με τη δολοφονία υπάρχουν και βιασμοί. Η κατάσταση λιγάκι έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Και ως ένα σημείο, το 20 και το 21, γιατί είχαμε πάλι με έναν μεγάλο αριθμό γυναικών που δολοφονήθηκαν, είχαμε πει ότι υπήρξε ο εγκλισμός και όλα αυτά είχαν συμβεί και τα δικαιολογούσαμε έτσι. Πάμε όμως και στο 22, που ολοκληρώθηκε και είχαμε 24 και βλέπουμε και τώρα το 23 ότι περίπου έχουν γίνει 12-13. Εδώ είναι ένα θέμα. Πολύ σωστά η χαροκαμένη μάνα σήμερα είπε, εγώ το παιδί μου το χάσα. Εγώ το παιδί μου δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Εγώ είμαι κάθε μέρα πάνω από έναν τάφο. Αλλά αυτός που μπήκε μέσα, στα 15, στα 17, στα 18 χρόνια θα βγει έξω. Δείτε την περίπτωση Καρολάιν. Και εδώ αρχίζει να υπάρχει ένας προβληματισμός και θεωρώ ότι πρέπει να το συζητάμε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε σε εκπομπές να βάζουμε τέτοια κοινωνικά θέματα. Γι' αυτό σήμερα μαζί μας έχω μία δικηγόρο, μία γυναίκα, η οποία για μένα θεωρείται ότι είναι η καλύτερη ποινικολόγος που υπάρχει σε αυτά τα θέματα, την κυρία Πολυζογοπούλου. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Να είστε καλή. Κυρία Πολυζογοπούλου, γνωρίζω πολύ καλά το πόσο έχετε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Πέρα από το ότι είστε μια άριστη δικηγόρος, αλλά και ως γυναίκα και ως σύζυγος και ως μητέρα, με όλα όσα χαρακτηριστικά έχει μια γυναίκα. Και έρχομαι, όντως σήμερα είδα την μητέρα της το Παλούδη και ήταν κάτι το συγκλονιστικό, γιατί η γυναίκα αυτή ξαναζεί κάθε φορά που γίνεται κάποιο γεγονός, το ξαναζεί από την αρχή το γεγονός της κόρης της. Προφανώς. Και τι να πει σε αυτή τη μητέρα που με αυτόν τον αδιανόητο τρόπο έχασε την κόρη της, όπως και σε τόσες άλλες μανάδες, γιατί δυστυχώς οι αριθμοί παραμένουν αποκαρδιωτικοί. Όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, οι δολοφονίες σε βάρος των γυναικών πάντα υπήρχαν.
Όμως ο βαθμός και η έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ανησυχητικό. Δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά σαν κοινωνία, σαν πολιτεία και ότι σίγουρα όσα συμβαίνουν μέχρι στιγμής δεν αρκούν. Κυρία Πολυζωγοπούλου, με την εμπειρία σας, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Να πάμε λίγο στον ποινικό κώδικα, γιατί εκεί είναι ίσως το μόνο μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πούμε και για την πρόληψη, αλλά όταν συμβαίνει το γεγονός, πλέον όλοι οδηγούνται στα δικαστήρια. Όμως όταν πια φτάνουμε στο να βγει η απόφαση, ακόμα και η μεγαλύτερη ποινή να είναι, δυστυχώς για κοιτάξτε, μένα, για αυτού μετά του από τα εγκλήματα, που θέλετε και μετά από προβλέπεται η ποινή της ισόβιας κάθειξης. Mm-hmm. Όταν λέμε βέβαια ισόβια κάθειξη, το γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μένει κάποιος διαβίως στη φυλακή, αλλά στην Ελλάδα τα ισόβια ισοδυναμούν με 18 χρόνια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει πάνω σε αυτό κάποια αλλαγή και αν μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει. Πιστεύω νομοθετικά. Μόνο νομοθετικά γίνονται οι αλλαγές αυτές, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Κάθε φορά που συνταρασσόμαστε από ένα τέτοιο έγκλημα, επανέρχεται η συζήτηση για την αυστηροποίηση των ποινών. Η αυστηροποίηση των ποινών όμως από μόνη της δεν είναι πανάκια και δεν μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της εγκληματικότητας μόνο αυτό το μέτρο. Οι ποινές, τόσο και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, είναι ανάλογες με τις ποινές που εφαρμόζονται στα περισσότερα προηγμένα κράτη. Το θέμα όμως είναι να μην κοιτάμε μόνο την καταστολή του εγκλήματος, να κοιτάμε την πρόληψη. Τι είναι αυτό που έχει πάει τόσο λάθος σε επίπεδο πρόληψης και θρηνούμε τόσες γυναίκες. Ωραία, εσείς με την εμπειρία σας. Δεν είναι λύση λοιπόν να εστιάζουμε μόνο στην αυστηροποίηση των ποινών. Ωραία, κυρία Δεν θα αποτρέψει τον εγκληματία μόνο η αυστηρή ποινή. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Όμως, λέω τώρα εγώ, πάμε και στο θέμα της πρόληψης. Αλλά όταν μία γυναίκα κακοποιείται στο σπίτι, γιατί οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν δολοφονηθεί, έχει προηγηθεί μία κακοποίηση. Ακριβώς. Όταν έχουμε μία, στις περισσότερες περιπτώσεις μάλλον, που έχουμε μία δολοφονία γυναίκας, καταρχάς να πούμε ότι παγκοσμίως το μεγαλύτερο ποσοστό των δολοφονιών γυναικών αποδίδεται είτε στον ίν, είτε στον πρώην σύντροφο ή σε κάποιο μέλος της οικογένειας. Πάντα οι δολοφονίες αυτές δεν έρχονται σαν κεραυνός σε νετρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας κακοποιητικής συμπεριφοράς. Την κακοποιητική συμπεριφορά, αυτό που βλέπουμε και από τις υποθέσεις αυτές, είναι ότι τη γνώριζε και ο περίγυρος και ο φιλικός και ο οικογενειακός και την ανέχονταν, σιωπούσαν. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Αυτό που δεν γίνεται όμως είναι ότι οι γυναίκες δεν καταγγέλουν και δεν υπάρχει μια σφαιρική προστασία και νομική και πρακτική και ψυχολογική για τα θύματα τέτοιων πράξεων. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα. Θα πρέπει δηλαδή να αλλάξει καταρχάς η κουλτούρα της βίας. Θα πρέπει να αλλάξουν τα στερεότυπα. Θα πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση της γυναίκας στην κοινωνία. Θα πρέπει ο σεβασμός προς τη γυναίκα να διδάσκεται στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία. Αν δεν αλλάξουμε λοιπόν αυτά τα στερεότυπα, δεν θα πάψουμε να θρηνούμε γυναίκες. Αν η γυναίκα δεν πάψει να φοβάται, αν δεν καταγγέλει, αν ο αστυνομικός που θα πάει να καταγγείλει δεν έχει τη σωστή εκπαίδευση και τη σωστή καλλιέργεια και την εμπειρία να χειριστεί μια τέτοια υπόθεση, αν οι δικαστικές διαδικασίες δεν συνεχίζονται γρήγορα, τότε πώς θα έχουμε μια αποτελεσματική προστασία στην ενδοοικογενειακή βία. Όταν λοιπόν καταγγείλει μια γυναίκα, αν δεν έχει πού να πάει, αν δεν υπάρχει μια δομή να την αγκαλιάσει ψυχολογικά, νομικά, πρακτικά. Υπάρχουν και να αυτή την τη στιγμή, κυρία Πολυζωγοπούλου, υπάρχουν όμως δομέ. Εννοώ υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική, πέρα της περιφέρειας στην επαρχία, 6. Υπάρχουν και κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Αστυνομικά τμήματα. Καινούργια που ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχουν και αστυνομικά τμήματα πλέον εξειδικευμένα για τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας, περίπου 18 το σύνολο σε όλη την Ελλάδα. Και 6 στην Αττική. Εκ των οποίων. Ναι. Τώρα, 6 στην Αττική.
η πορεία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αν η γυναίκα αποφασίσει να μιλήσει, γιατί το θέμα εδώ και αυτό που προέχει είναι ότι να βρει το θάρρος και τη δύναμη αυτή η γυναίκα ακριβώς που κακοποιείται να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια και να μπορέσει να φύγει να από το σπίτι. Να καταγγείλει το γεγονός. Ακριβώς. Να ζητήσει ιατροδικαστική εξέταση σε περίπτωση που έχουμε σωματικές βλάβες για να μπορεί να αποδειχθεί το αδίκημα. Ωραία. Πούμε ότι τα αδικήματα αυτά διώκονται αυτεπαγγέλτως. Να πούμε επίσης ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται να καταβάλει η γυναίκα παράβολο και ότι μπορεί να ζητήσει μέτρα προστασίας, μπορεί να ζητήσει τη μετοίκηση του δράστη, μπορεί να ζητήσει να μην την πλησιάζει. Θα πρέπει όμως πρωτίστως οι γυναίκες να μιλούν και ο περίγυρος να μην συγκαλύπτει. Ωραία. Γιατί σας ευχαριστώ που τα είπατε όλα αυτά πριν και θα ζητήσω μάλιστα να τα επαναλάβετε κιόλας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια γυναίκα η οποία κακοποιείται εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι και άνεργη. Άρα να μην έχει ούτε Βέβαια. 5 ευρώ ούτε 10 ευρώ που λέει ο λόγος να πάρει ένα λεωφορείο ή αν δεν έχει και αυτοκίνητο, δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες να φύγει, να φτάσει μέχρι το αστυνομικό τμήμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένας παράγοντας που πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά σε σχέση με την οικονομική ανεξαρτησία μιας γυναίκας, η οποία μπορεί να μην εργάζεται, να έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και αυτό που είπα είναι ότι χρειάζεται μια γυναίκα που είναι θύμα τέτοιων πράξεων σφαιρική προστασία, τόσο νομική, δικαστική, αλλά και πρακτική. Γιατί άρα δεν χρειάζεται μια γυναίκα, κυρία Πολυζωγόπουλου, άρα μια γυναίκα όταν δεν πληρώνει παράβολο. Όχι, δεν απαιτείται και μπορεί να ζητήσει και νομική συνδρομή σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Ωραία. Έχω μάθει ότι στο Δικηγορικό Σύλλογο υφίσταται μια ομάδα, μια επιτροπή όπου προσφέρουν τη βοήθεια και τη στήριξη στις γυναίκες που κακοποιούνται και μάλιστα φιλοκερδώς. Σωστά. Ωραία. Μια γυναίκα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές δομές στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες και να λάβουν και νομική υποστήριξη, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη. Ωραία. Υπάρχουν οι 49 δομές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, στον οποίο φιλοξενούνται οι γυναίκες, όταν, για να μπορέσουν αυτό το χρονικό διάστημα. Να σας πω τώρα από τη δική μου εμπειρία, ως και επικεφαλής του Γραφείου Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ότι πολλές φορές αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες είναι ότι είναι η έβρεση εργασίας. Σωστά. Διότι αυτές οι γυναίκες, ναι μεν φεύγουν, μπαίνουν σε μία δομή για 6 μήνες, όπου όμως έχουν το ένα παιδί, το ανήλικο, γιατί το ενήλικο δεν μπορούν να το έχουν μαζί τους. Και στη συνέχεια, μετά το εξάμεινο, θα μου πείτε ότι μέχρι τώρα δεν βγαίνουν από εκεί οι γυναίκες. Βέβαια, τις κρατάνε και τις υποστηρίζουν και τις φροντίζουν. Υπήρξε μία αλλαγή σε σχέση με την έβρεση εργασίας, με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε από την ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, όπου εκεί θεσμοθετήθηκε οι γυναίκες οι οποίες είναι κακοποιημένες να πρημοδοτούνται για να μπορούν να βρουν περισσότερο εργασία και να πρημοδοτούνται και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που τους παίρνουν. Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό που θίγεται είναι ένα πολύ κομβικό ζήτημα. Πολλές γυναίκες που φεύγουν από μια κακοποιητική σχέση δεν έχουν εργασία, είναι πλήρως εξαρτώμενες από τον κακοποιητικό σύντροφο ή σύζυγο, και θα πρέπει αυτό η πολιτεία να το δει με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και οι δομές μπορούν να υποστηρίξουν μέχρι ενός σημείου και μέχρι ενός χρονικού ορίου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ληφθούν πιο σοβαρά μέτρα για να υποστηριχτούν αυτές οι γυναίκες και να μπορούν να σταθούν στην πορεία μόνες τους στα πόδια τους. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι πρέπει να ληφθούν σφαιρικά μέτρα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα μέτρα πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της πρόληψης. Και στην πορεία βέβαια, σε ό,τι αφορά το ποινικό κομμάτι για αυτούς τους δράστες, όπου δυστυχώς όταν μια μάνα έχασε το παιδί της και μετά από 15 χρόνια είναι εν ζωή η μητέρα ή 17, δει το δράστη να βρίσκεται εκτός,
Αυτό, αν μη τι άλλο, καταλαβαίνω απόλυτα ότι που λέτε ότι δεν μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές. Υπάρχει η ανώτατη ποινή που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή. Ο όρος γυναικοκτονία, πιστεύετε ότι πρέπει να μπει στον ποινικό κώδικα? Βέβαια, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει στην ομιλία του στη ΔΕΘ, είχε χρησιμοποιήσει τον όρο γυναικοκτονία, αλλά είχε πει ότι και φυσικά έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά δεν μπορεί να μπει πλέον δεν μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή ως προς τον ποινικό κώδικα. Κοιτάξτε, ο όρος γυναικοκτονία είναι ένας όρος κοινωνιολογικός που χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με τον όρο αυτό σηματοδοτούμε τη δολοφονία μιας γυναίκας ακριβώς για το λόγο του ότι είναι γυναίκα. Είναι ένας όρος που δεν χρησιμοποιείται νομικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σε κάποιες άλλες χώρες χρησιμοποιείται και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν τον έχουμε υιοθετήσει και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε πρακτικά να τον υιοθετήσουμε. Γιατί όπως σας είπα, δεν θα μπορούσε η γυναικοκτονία να μπει σαν επιβαρυντική περίσταση στον ποινικό κώδικα. Γιατί η ανθρωποκτονία τιμωρείται, προβλέπεται ή έσχατη των ποινών ή ισόβια κάθεξη. Οπότε ενδεχομένως συμβολικός να ήταν ο λόγος και όχι πρακτικός, αν δεν έμπαινε ο όρος. Κυρία Πολυζωοπούλα, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Αν έπρεπε να δώσετε κάποια συμβουλή σήμερα στους τηλεθεατές, στις τηλεθεάτριες που μας ακούνε, ποια θα ήταν? Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι γυναίκες πρέπει πλέον να σπάσουν τη σιωπή. Αυτό που λέμε πάντα, θα πρέπει να μην φοβούνται, θα πρέπει να μιλούν, θα πρέπει τέτοιες πράξεις να καταγγέλλονται και θα πρέπει να σταματήσουμε να ανεχόμαστε, θα πρέπει να μην εθελοτυφλούμε και όταν κάτι συμβαίνει γύρω μας να μην το αγνοούμε, για να μην θρηνούμε άλλα θύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε την κυρία Πολυζωγόπουλου. Όντως η πρόληψη είναι αυτή η οποία βοηθάει. Και εδώ πρέπει να καλέσουμε όλες τις γυναίκες, αλλά όχι μόνο τις γυναίκες. Και τα συγγενικά πρόσωπα, γιατί τις περισσότερες φορές τα συγγενικά πρόσωπα γνωρίζουν τι συμβαίνει. Γνωρίζουν αν το δικό τους πρόσωπο κακοποιείται, είτε σωματικά, είτε ψυχικά, είτε λεκτικά. Άρα έχουν μία πρώτη εικόνα. Πριν λοιπόν φτάσουμε στο πιο ακραίο πλέον φαινόμενο που είναι η γυναικοκτονία, καλό είναι να μιλάμε. Η πολιτεία έχει πάρει τα μέτρα της, γιατί και τα 18 αστυνομικά τμήματα έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα, 6 στην Αττική, τα οποία πλέον είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να υποδέχονται μία γυναίκα και να την υποστηρίζουν και ψυχολογικά και νομικά για να μπορέσει να καταγγείλει το δράστη. Και από ό,τι ακούσαμε την κυρία Πολυζωγοπούλου, δεν χρειάζεται να πληρώσει παράβολο όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Άρα αυτό που μένει είναι να μιλήσουμε, να ανοίξουν τα στόματα και να καταγγείλουμε τα γεγονότα. Και οι γυναίκες, τα παιδιά, γιατί έχουμε και παιδιά που κακοποιούνται, να μην φοβούνται να μιλήσουν. Επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές, την Κυριακή έχουμε τις εθνικές εκλογές και να αλλάξουμε και λίγο θέμα, γιατί αυτό το θέμα είναι αρκετά, πονάει πολύ, είναι ένα δυσάρεστο θέμα κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο γεγονός. Να πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ακούμε τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι αυτοδύναμη. Όλοι όμως οι αρχηγοί βρίσκονται σε περιοδεία. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο αγγίζει περισσότερο από όλα τους πολίτες είναι τι κάνουν στην καθημερινότητά τους. Ποια είναι η επόμενη τους μέρα. Αν έχει ξεκινήσει να υπάρχει φως στο τούνελ για μια καλύτερη διαβίωση. Και αυτό φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει, ότι πράγματα έχουν αλλάξει. Ακούω συνέχεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και νομίζω ότι
από το θέμα της υγείας που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει βάλει στην ατζέντα του πολύ ψηλά και μάλιστα λέει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα 4 χρόνια το θεωρεί πρωτεύον θέμα και σωστά, έτσι, γιατί η υγεία για όλους μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Και θέλουμε, όταν μπαίνουμε στα νοσοκομεία, να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση. Πολύ σωστά, λοιπόν, μπαίνει πρώτο θέμα για την επόμενη τετραετία. Αλλά και τα οικονομικά είναι ένα άλλο αντικείμενο το οποίο αφορά τους περισσότερους. Το ζήτημα της φοροδιαφυγής έχει μπει πάρα πολλές φορές. Και πρέπει να πω ότι τα κόμματα επικεντρώθηκαν περισσότερο σε θέματα υποκλοπών, γεγονότων που έχουν συμβεί, που εντάξει υπάρχουν ευθύνες, δεν το συζητώ, αλλά που από ό,τι φαίνεται τους πολίτες δεν είναι το πρώτο τους θέμα. Νομίζω ότι η φοροδιαφυγή είναι η μέγιστη θέση και η μέγιστη προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πρόοδος αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Είναι κάτι το οποίο πλέον αναγνωρίζεται από όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πρέπει να πούμε. Κυρίως όμως αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές, οι οποίες και λόγω COVID έκανε και κάτι καλό, υπήρξαν και τα θετικά από την πανδημία, διότι εντατικοποιήθηκε η ψηφιακή πορεία μας ως χώρα, οπότε αυτό ήταν από τα θετικά της. Έχουμε περίπου σαν χώρα πια φτάσει στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε λοιπόν, θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Ένας από τους λόγους όμως που τα τελευταία χρόνια μπορέσαμε να πετύχουμε και να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα έσοδα έχει να κάνει με το γεγονός ότι αρχίζει και κινείται πλέον στο μέτωπο της ουσιαστικής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Τώρα μένει πλέον να δούμε τα μέτρα τα οποία θα πάρει η κοινέα κυβέρνηση, η οποία θα οριστεί και στη συνέχεια θα ορκιστεί την επόμενη εβδομάδα. Όμως είναι πλέον σαφές ότι δεν φτάνει μόνο το θέμα ότι έχουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πρέπει να δρομολογηθούν και άλλα πράγματα. Και πιστεύω ότι αυτό που ακούσαμε από την διακαναλική ομιλία του Πρωθυπουργού, η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα μηχανήματα POS, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο σε όλη την αλυσίδα των συναλλαγών, η χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης για να μπορούμε να εντοπίζουμε καλύτερα την ενδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά, είναι από αυτά τα μέτρα τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Ένα άλλο από τα θέματα τα οποία περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση και που έχουμε ακούσει είναι η αύξηση του μισθού, η αύξηση των μισθών και μάλιστα του κατώτατου μισθού που πλέον θα φτάσει τα 950 ευρώ, αλλά και η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από 1η-1η του 2024. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πολλές φορές τους έχουμε και αδικήσει. Κάποιες φορές ίσως είναι και έτσι τα πράγματα, γιατί πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε, δεν να μας σηκώνουν τα τηλέφωνα και εμείς όλοι αγανακτούμε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πούμε ότι εδώ και περίπου μια δεκαετία, 12 χρόνια, δεν έχουν πάρει αύξηση. Δεν έχουν πάρει αύξηση, τους έχουν κοπεί τα δώρα των Χριστουγέννων, τα δώρα του Πάσχα, το επίδομα Δίας που έπαιρναν κάποτε. Όλο αυτό μαζί, αν το μαζέψετε, θα δείτε ότι είναι περίπου 2 με 2,5 μισθούς. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια οικογένεια σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που ζούμε, που είναι η ακρίβεια.
Θεωρώ λοιπόν ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά της η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι από τις 26 Μαΐου, Ιουνίου. Θα τα πούμε όμως και στο δεύτερο μέρος όλα. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και επιστρέψαμε και πάλι εδώ μαζί στο Blue Sky, στη δική σας εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας είχαμε την δικηγόρο, την κυρία Πολυζωγοπούλου, και μιλήσαμε για τα θέματα των γυναικοκτονιών με αφορμή την γυναικοκτονία που έγινε στην ΕΚΟ, αλλά μιλήσαμε και για ό,τι ακούμε το τελευταίο διάστημα, τις εξαγγελίες των κομμάτων εν ώψη των εθνικών εκλογών για τις 25 Ιουνίου. Μιλούσαμε για το θέμα των αυξήσεων των μισθών, γιατί αυτό νομίζω είναι και το πιο βασικό, το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, να μπορέσουν οι ευάλωτες, οι οικογένειες να ανταπεξέλθουν και να προσφέρουν στα παιδιά τους οι γονείς τα απαραίτητα. Μιλήσαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι τα τελευταία 10-12 χρόνια δεν είχαν πάρει αύξηση. Έχουμε ακούσει από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι από 1η-1η του 24 θα έχουμε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Και έχουμε ακούσει βέβαια, όπως σας είπα, και για τον κατώτατο μισθό. Τώρα, στο θέμα του κατώτατου μισθού, γιατί ο ιδιωτικός τομέας εξαρτάται και από τους επιχειρηματίες. Θα μου πείτε τώρα πάρα πολλοί επιχειρηματίες είναι αυτοί οι οποίοι βλέπετε και ακούτε που να λένε δεν έχουμε προσωπικό, μην βλέπετε δεν υπάρχουν αγγελίες ή οτιδήποτε. Σε αυτή την περίπτωση, και αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός, είναι να μπορέσει, αν δεν έχουν και αν δεν βρίσκουν άτομα για δουλειά, τότε είναι ένας έμεσος τρόπος για να αυξήσουμε τους μισθούς, να ανεβάσουν τους μισθούς για να μπορέσουν να βρουν άτομα, πέρα από αυτά που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Πάμε στην κυρία Δέσποινα από την Νίκαια. Γεια σας, τι κάνετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γεια σας. Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως, είχατε τη δικηγόρα και μπράβο σας, που αναφέρετε τέτοια θέματα. Όταν ένα σύζυγος είναι πόσα χρόνια μαζί και αρχίζει και λέει με το συνέχεια «Κάτε ρε βλάκα» και συνέχεια σε βρίζει. Αυτό τι είναι, σωστό? Όχι. Για την οικογένεια. Δεν είναι σωστό, κυρία Δέσποινα. Για τη σύζυγό του. Κυρία Δέσποινα, δεν είναι σωστό. Ακριβώς αυτό είπαμε και πριν. Και ότι όλο λέμε ότι είναι κουρασμένος. Εμείς οι γυναίκες δεν κουραζόμαστε ποτέ. Έχετε δίκιο, και δεν υπάρχει μόνο η κακοποίηση που γίνεται με τη χειροδικία, υπάρχει και η κακοποίηση που γίνεται με τα λόγια. Πρακτικά, συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Τι να πω τώρα εγώ, οι τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές. Σε αυτή την περίπτωση μία γυναίκα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη από κάποια δομή που είναι κοντά στο Δήμο της. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Αυτό που θίξατε νωρίτερα έχει να κάνει με την γυναίκα η οποία από εκεί γεννιόμαστε, εκεί κρατιόμαστε και εκεί θριαμβεύουμε, με εισαγωγικά. Το γεγονός όμως ότι εισάγουμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους της οποίας η γυναίκα δεν έχει καμία αξία. Γιατί καμία γυναική οργάνωση, γιατί κανένας φεμινιστικός σύλλογος δεν έχει βγει να πει ότι οι άνθρωποι τους οποίους εισάγουμε, μάλλον επιβαλόμαστε να τους ανεχθούμε, μισούν τη γυναίκα. Και αυτή είναι η αλλοδαπή. Το Ισλάμ γνωρίζει την αξία της γυναίκας. Γιατί ντρεπόσαστε και φοβάστε να το πείτε? Η γυναίκα σε
σε αυτούς που θα κάνουμε τις κοινωνίες αύριο δεν έχει καμία αξία. Εάν αυτό φοβάστε να το πείτε, κύριε τότε Δημήτρη, λυπάμαι για την εκπομπή που κάνετε. Ακούστε, κύριε Δημήτρη. Οι γυναίκες δεν φοβάται. Ακούστε, ακούστε. Κύριε Δημήτρη, η κοινωνία του Ισλάμ. Αφήστε με να μιλήσω. Όμως γιατί σας άκουσα, θα ακούσατε κι εσείς εμένα τώρα. Πρώτον, δεν κρύβομαι ποτέ και δεν έχω μάθει να μην μιλάω ειλικρινά απέναντι στους τηλεθεατές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και να αναφέρω ποιος αυτή τη φορά ήταν ο δράστης. Δεν μπορώ όμως να απομονώσω μόνο το δράστη ο οποίος προέρχεται από ένα κράτος και από τον Μπαγκλαντές και από το Πακιστάν που έχουμε πάρα πολλά τέτοια γεγονότα, γιατί την ίδια στιγμή έχω αντίστοιχα πολλά γεγονότα με Έλληνες. Καταλάβατε. Δεν μπορώ λοιπόν να αναφερθώ μόνο στους ξένους που συμφωνώ μαζί σας. Πολύ σωστά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Κρατήστε και αν, επειδή είστε δημοσιογράφος, βρείτε. Θέλετε να σας πάω εγώ. Ξεχνάτε το θέμα της φαρμακοποιού επάνω. Τη στατιστική της αστυνομίας βρείτε, σας παρακαλώ. Και αν μπορείτε, ανακοινώστε. Εγώ, κοιτάξτε, κύριε Δημήτρη, επειδή καταρχάς συγχαρητήρια, γιατί είστε ένας άντρας και αυτή τη στιγμή και βγαίνετε και μιλάτε και μπράβο σας και σας ευχαριστώ. Όμως, αν πάω για το Φεβρουάριο του 22 στα Γιάννενα, ήταν Έλληνας. Αν πάω μετά το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη, πάω στην Καβάλα όπως σας είπα, πάμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, πέραν θα δείτε ότι δυστυχώς το λέω με πολύ πόνο και πολύ πίκρα, είναι και άνθρωποι που είναι Έλληνες. Εάν τα μεμονωμένα είναι αρχή για εσάς, συγγνώμη που σας πήρα τηλέφωνο. Όχι, δεν είπα αυτό. Σας εξηγώ όμως ότι στα 24 θύματα... Ακούστε με. Στα 24 θύματα του 22, μπείτε να δείτε και να διαβάσετε να δείτε πώς έχει κατάσταση. Και λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με το Ισλάμ. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με την Μπούργα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση της γυναίκας. Και αγωνιζόμαστε όλες οι γυναίκες για αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω απέναντι στους τηλεθεατές για να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Πάω στον κύριο Βασίλη. Ναι. Πάμε στον κύριο Μπάμπη από τον Κορυδαλό. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ νομίζω για το θέμα των γυναικών, τι είπα να πει το Ισλάμ και το έτσι και τα αλλιώς και ο χριστιανισμός, τι παίζει ρόλο για αν τυχόν έχουν σεβασμό στη γυναίκα, πρέπει να αυστηροποιηθούν, καλά το λέω, οι νόμοι, πρέπει η γυναίκα να αλλάξει χαρακτήρα και μυαλό, γιατί υπάρχουν γυναίκες που κακομεταχειρίζονται και δεν μιλάνε. Όχι, πρέπει να αλλάξουν ή στο τέλος, αφού δεν αλλάζει ο νόμος, στο τέλος, πρέπει και εμείς σαν πατεράδες ή μανάδες να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Κύριε Βασίλη, παιδί μου, σε έφαγα και τελειώσαμε. Έτσι όμως δεν γίνεται. Αυτό είναι ζούγκλα πλέον. Πρέπει η γυναίκα να αλλάξει χαρακτήρα. Πρέπει να ανοίξει τα μάτια της και να μην δέχεται τίποτα. Να μην το δέχεται αυτό που γίνεται. Τώρα όσο για το Μπαγκλαντές και τέτοια πράγματα, εντάξει ρε παιδιά, μπορεί ο άνθρωπος αυτός, τέλος πάντων, δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν Μπαγκλαντές, αν ήταν... Λοιπόν, να αλλάξει η γυναίκα χαρακτήρα. Κύριε Μπάμπη, για να καταλάβουν τι λέτε, εννοείται ότι μία γυναίκα όταν κακοποιείται θα πρέπει να καταγγέλει το γεγονός, να καταγγέλει τον σύζυγο, παύλα, σύντροφο στην αστυνομία, έτσι και να μην φοβηθεί να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Να μην φοβάται καθόλου η γυναίκα. Να μην φοβάται η γυναίκα. Όπως είναι ο άντρας, είναι και η γυναίκα. Αυτό λέω. Είναι και η γυναίκα χειροδύναμη. Μην φοβάται η γυναίκα. Να αρμάει και εκείνη όταν υπάρχει τέτοια κακοποίηση. Διαφορετικά, ρε παιδιά, θα υπάρχουν πάντα τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάμπη. Να πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Ναι, γεια σας, κύριε Αμίνα.
Γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε, η γυναίκα έχει αλλάξει, είναι λάθος. Έχει αλλάξει πολύ, δεν είναι. Αυτός που δεν έχει αλλάξει είναι ο άντρας. Και μην κοιτάτε τώρα που βγαίνουν στις εκπομπές και λένε ότι ισότητα και ξέρω εγώ. Η ενδοκρινιακή βία και αυτά, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και αυτό, η συμπεριφορά να πούμε δεν μπορεί, ο άλλος δεν έχει αλλάξει. Σας εξηγώ πάλι. Αλλά εκτός αυτό που λένε τώρα για την εγκληματικότητα, σε λίγο ξέρετε τι θα γίνει. Αν είναι δυνατόν να μην είναι οι Έλληνες, να μην έχουν εγκληματικότητα. Στην Ελλάδα είμαστε. Γι' αυτό έγινε τα δικαστήρια, γι' αυτό είναι οι νόμοι. Δεν έχω καταλάβει τι θέλετε να πείτε, κύριε Παναγιώτη μου. Κοιτάξτε, δεν έχει φτιαχτεί η αστυνομία και αυτά για όλο τον κόσμο, υποτίθεται να κυνηγάει τον αλλοδαπώντη. Αν είναι δυνατόν. Στο τέλος θα καταλήξετε, θα γίνεται κάποιος Έλληνας κάτι και θα λένε «Να ρε, βρέθηκε κάποιος Έλληνας στην Ελλάδα». Έλεος να σούμε. Τι συγκρίνουμε τώρα, ότι τόσοι είναι και φυσικά. Φυσικά στην Ελλάδα, δεν είμαστε στην Ουγκάντα. Ναι, πού θέλουμε να καταλήξουμε, αυτό δεν έχω καταλάβει. Ναι, θέλω να καταλήξω ότι που κάνουμε συγκρίσεις. Για μένα δεν υπάρχει σύγκριση. Όχι, πολλοί κάνουν συγκρίσεις και λένε ότι δεν είναι τόσο αλλοδαποί. Αφού έχει γεμίσει, οι φυλακές έχουν γεμίσει με αλλοδαπούς. Και να βάλουμε και την αναλογία, είναι πάρα πολύ, να πούμε, συγκριτικά η παραβατικότητά τους. Εγώ θα συμφωνώ, δεν έχω να αντιδικήσω μαζί σας. Όχι, ναι, θέλω να πω για τον κύριο στον προηγούμενο. Αλλά λέω ότι ο κύριος είπε κάτι για το οποίο λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάρω και τη θέση του, διότι όπως έχω τους ξένους που αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στην χώρα μου, έτσι ακριβώς υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι Έλληνες, οι οποίοι έχουν διαπράξει γυναικοκτονία. Μα δεν μπορεί να μην διαπράξουν, μάχες, επόμενο είναι. Το θέμα είναι, κύριε Παναγιώτη μου, να μην έχουμε γυναικοκτονίες. Το θέμα μας είναι. Δεν έχουμε θύματα. Πώς δεν γίνεται. Θα πρέπει ένας άντρας, δηλαδή, άμα διαφωνεί με μια γυναίκα, να τη σκοτώσει. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό γίνεται αιώνες όμως, τη συμπεριφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεται αιώνες ότι το επικροτούμε. Ξέρετε κάτι, η γυναίκα πρέπει να καταλάβει, και ακούστε το αυτό, σαν επειδή έχω κάνει μελέτες απάνω σε αυτό, ότι ο άντρας όταν δίνει, δεν δίνει μόνο από αγάπη, δίνει και το εγώ του. Και όταν του το πατάει, κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ που το πατάει το εγώ του και σηκώνει και σκοτώνει έναν άνθρωπο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ δηλαδή τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από το Περιστέρι. Αγαπάει μια γυναίκα και τη δίνει το εγώ της και για το εγώ του σκοτώνει. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι όταν καλείται μια γυναίκα να μιλήσει, οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει, καλό είναι να καλείται και ένα άντρα. Να υπάρχει και ο αντίλογος. Όχι μόνο να μιλάνε οι γυναίκες. Να μιλάνε και οι άντρες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Νίκο, καταρχάς, κύριε Νίκο, δύο λεπτά. Είχε την ιδιότητα της δικηγόρου και όχι την ιδιότητα της γυναίκας. Δεύτερον, είστε άντρας, έχετε πάρει τηλέφωνο, σας έχουμε δώσει τη γραμμή. Παρακαλώ να ακούσω την τοποθέτησή σας. Ωραία. Λοιπόν, η δικιά μου γνώμη είναι, επειδή άκουσα το διάλογο, την εκπομπή του Παπαδάκη το πρωί με την κυρία Τοπαλούδη, εγώ θέλω να πω ότι η κυρία Τοπαλούδη το μόνο που ανέφερε είναι να βγουν αυστηροί οι νόμοι. Λοιπόν, οι ποινές που υπάρχουν τώρα χαϊδεύουν. Όταν λέμε ισόδια, εννοούμε ισόδια. Δεν είναι να πάει 15 και με καλή διαγωγή να κατεβούμε στα 10 και να βγούμε έξω. Αυτό δεν θα πει. Και από την άλλη μεριά, εγώ θέλω να πω και στους μεταναστές που κάνουν την διακίνηση. Και τα πάντα οι νόμοι να στηροποιηθούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το πράγμα. Όταν οι νόμοι που έχουμε αυτή τη στιγμή χαϊδεύουν, θα γίνει και χειρότερα. Και τα βλέπουμε και στα παιδιά μας. Προσέξτε τι γίνεται στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Έρχονται καινούργια ήθη και έθιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Όλη αυτή η συζήτηση, και χαίρομαι που ακούω ότι έχουν βγει περισσότερο άντρες, παρόλο ότι περίμενα να βγουν γυναίκες αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώνω ότι είναι οι άντρες αυτοί οι οποίοι έχουν βγει στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Αυτό δείχνει ότι το όλο θέμα έχει αγγίξει και τους άντρες. Και θέλω να πω το εξής. Πριν από λίγο τοποθετήθηκα για το θέμα του αυτό που είπε τηλεθεατής, ότι με το Ισλάμ και όλα αυτά. Μα φυσικά εννοείται ότι γίνεται μία μάχη από τις γυναικείες οργανώσεις για την απόλυτη ισότητα των γυναικών, την ελευθερία των γυναικών στις Ισλαμικές χώρες. Ξέρουμε τι συμβαίνει.
δεν καλύπτουμε κανέναν. Για, απλώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι μέχρι σήμερα γυναικοκτονίες ήταν μόνο από λαδαπούς. Όχι, ήταν και από Έλληνες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Μπάμπη σε αγγλικά νερά, που είχε σκοτώσει τη γυναίκα του και βγήκε και έπαιζε και θέατρο, όπως έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά και άλλα τέτοια γεγονότα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ένα κράτος, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει, είναι να προσφέρει προστασία στις, και στις γυναίκες που κακοποιούνται, αλλά έχουμε και παιδιά που κακοποιούνται. Δυστυχώς, το τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες ανήλικων κοριτσιών, τα οποία έχουν πέσει θύματα παιδεραστίας. Άλλο ένα σοβαρό θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε τέτοιο γεγονός, σε κάθε τέτοιο περιστατικό, πρέπει να μάθει να ανοίγουν τα στόματα. Πρέπει να μιλάμε. Να μην φοβόμαστε. Είτε είμαστε οι γείτονες της διπλανής πόρτας, είτε έχουμε απέναντι από το σπίτι του θύματος το δικό μας σπίτι, είτε οτιδήποτε συμβαίνει και έχει πέσει στην αντίληψή μας, να ενημερώσουμε την ελληνική αστυνομία. Και η αστυνομία ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Ας ανοίξουν τα στόματα να μιλήσουν όμως για κάθε γεγονός και κάθε φαινόμενο περίεργο που βλέπουν να γίνεται σε μια γυναίκα, σε ένα παιδί, οτιδήποτε βλέπουν. Να πάμε στον κύριο Χρήστο. Γεια σας, κύριε Βίνα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Θέλω να σας... Δεν θα πω για τις γυναίκες. Δεν τα ξυπά. Σήμερα έγινε αυτή η συζήτηση, κύριε Χρήστο, γιατί έχουμε τα γεγονότα. Πάμε και σε άλλα θέματα. Θέλετε να κλείσω, δεν πειράζει. Εγώ ήθελα να σας πω δύο λόγια για την υγεία. Βεβαίως. Αν θέλετε να με ακούσετε, ευχαριστώ. Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε, κυρία μου. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος από το 10% μου το πήγε στο 25% τα φάρμακα. Δεν γράφονται όλα τα φάρμακα, τα πληρώνουμε. Τα περισσότερα. Καταλάβατε, μας κόψαν τις συντάξεις, μας ρημάξανε, μας διαλύσανε κυριολεκτικά. Είχα μια ατυχία για την αδερφή μου άρρωστη και πήγα τα τελευταία 8 μήνες σε 6 νοσοκομεία. 12 ώρες αναμονή. Καταλάβατε, αυτά να κοιτάξουνε. Μπορούν να τα φτιάξουνε. Εγώ πιστεύω ότι η υγεία πάει κατευθείαν για ιδιώτες. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Αλλιώς, σας λέω ειλικρινά, διότι δεν υπάρχουν χρήματα, κυρία μου. Πού βρήκανε, 40 δις πήγαμε μέσα. 40 δανείστηκαν και τώρα βγαίνουν πάλι στη ζητιανιά. 200 εκατομμύρια λέει να πάρουν πάλι. Τι αυξήσεις λέτε και τέτοια πράγματα. Δυστυχώς η Ελλάδα επτόχευσε. Κύριε Χρήστο, πάρα πολύ. Κύριε Χρήστο, καταρχάς να πω το εξής, το θέμα της υγείας. Δεν θα συμφωνήσω ότι τα φάρμακα δεν συνταγογραφούνται. Διότι έχω περιστατικό που συνταγογραφείται και το φάρμακο στοιχίζει 6.000. Άρα αυτό το δεν συνταγογραφούνται τα φάρμακα, λυπάμαι, αλλά δεν ισχύει. Δεύτερον, θέλω να πω σε ό,τι έχει σχέση με το θέμα της αναμονής στα επίγοντα. Φυσικά υπάρχει αυτή η αναμονή και είναι κάτι το οποίο και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το ανέφερε και γι' αυτό και έβαλε ως στόχο ότι πρέπει να μειωθεί αυτή η αναμονή στα επίγοντα των 8 και των 10 ωρών. Να πάω όμως στον κύριο Σταύρο από το Λυκαβητό. Κύριε Σταύρο, γεια σας. Μιλούσατε πριν για τους ξένους, τους αλλοδαπούς. Ότι είναι, εντάξει, παροφάρα αυτό, τουλάχιστον το πολλοί από αυτούς. Αλλά και στο κόμμα το δικό σας μέσα δεν υπάρχουν τέτοιοι ανθρώποι. Είτε τα ξεχνάτε αυτά. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Δεν κατάλαβατε τι λέτε. Όχι. Τι λέω. Λέγατε πριν για τους αλλοδαπούς. Εγώ δεν είπα για καθόλου για αλλοδαπούς. Μάλλον, εγώ είπα ότι δεν είναι μόνο οι αλλοδαποί αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει γυναικοκτονίες, υπάρχουν και οι Έλληνες που έχουν διαπράξει γυναικοκτονίες. Μα και μέσα στο κόμμα σας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Κύριε Σταύρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, όχι, έχετε... δεν μας παρακαλάτε, ναι, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταύρο. Πάμε στον κύριο Δημήτρη.
Καλησπέρα σας πάλι. Γεια σας. Αναφέρθηκα πριν σε στατιστικό δεδομένο, όχι σε γενικό. Μιλήσαμε νωρίτερα. Με όλη την ευγένεια και με όλο το κάλος της επικοινωνίας, θέλω να σας πω ότι δεν είναι ότι εναντιώνομαι, είναι ότι είναι πραγματιστικό. Είναι αυτό που το Ισλάμ, που ανέφερα νωρίτερα, έχει να κάνει με άλλη αντίληψη γυναίκας. Δεν διαφωνήσαμε. Πρέπει σε αυτό. Να εκπαιδευτούν 100 χρόνια και μετά να έρθουν όλοι εδώ. Ευχαριστώ και πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που με κόπτετε. Όχι. Έχω γραμμή, ναι. Κύριε Δημήτρη, και μου μένει δύο λεπτά. Κατάλαβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά, δεν θέλω να διακόπτω κανέναν. Αλλά νομίζω ότι το κανάλι δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να βγουν και να τοποθετηθούν ευγενικά, να πούν τη γνώμη τους, φυσικά θα έχουμε διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Αλλά όταν λέμε κάτι, δεν μπορούμε να μιλάμε αόριστα. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη καταγγελία, βεβαίως. Γι' αυτό έχετε το κανάλι αυτό, γι' αυτό σας δίνουμε τη γραμμή για να βγαίνετε να μιλάτε. Και ούτε κόβουμε κανέναν. Ο κύριος Σίμος. Κύριε Σίμο. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Δεν βλέπω να μ' ακούει όμως. Κύριε Σίμο, πείτε μου, σας ακούω, από Έδεσα είστε. Ναι, ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ξεκινήσει για το αυτό της υγείας. Μέχρι σήμερα την τετραετία δεν κυβερνούσε ούτε η Ελληνική Λύση, ούτε το ΚΚΚ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Πλεύση Ελευθερίας, κανένας από αυτούς. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα δεν ξέρω αν μάθατε σήμερα, ένα παιδάκι πήγαινε από νοσοκομείο στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε αξονικός των οπτωμογράφους. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που βάζετε, κύριε Σίμω, δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν βλέπω τίποτε να γίνεται για τον πατέρα του τέτοιου. 6 χρονό παιδί επιτρέπεται να έχει πατίνι ηλεκτρικό. Ναι. Κύριε Σίμω, σας ευχαριστώ. Να πάω και στην κυρία Σοφία από την Εύβοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σίμω που πήρε από την Έδεσα και που μας παρακολουθούν στην Έδεσα. Να πάω στην Εύβοια, στην κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Να σας πω. Άκουσα που λέτε ότι φάρμακα γράφονται, σιγατογραφούνται όλα. Φάρμακο για το βήχα, το σιρόπι που παίρνουμε, δεν συνταγογραφείται. Αληθή που πονάνε τα χέρια μας, τα πόδια μας, δεν συνταγογραφείτε. Κυρία Σοφία, για το βήχα συνταγογραφείτε, δεν θα το πω τώρα από την τηλεόραση, το φάρμακο και τα φάρμακα που συνταγογραφούνται. Την αληθή για το πόδι τώρα δεν ξέρω ποια αληθή έχετε πάρει. Πάντως είμαι σίγουρη ότι αν πάτε στον παθολόγο σας, θα σας γράψει το φάρμακο για το βήχα. Ή αν πάτε στον γιατρό που στο κέντρο υγείας που έχετε. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σοφία, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύβοια που μας παρακολουθεί, όπως και στην Έδεσα, όπως και όλους εσάς που μας βλέπετε από όλη την Ελλάδα πλέον, καθώς μεταδίδουμε και από την Όβα στο κανάλι 740.